Τα καταστήματα κράτησης τύπου ΓΑΜΑ αποτελούν φυλακές απομόνωσης, περιορισμού των δικαιωμάτων, αυταρχικής διαχείρισης της καθημερινής ζωής των κρατουμένων και εξόντωσης των πολιτικών αντιπάλων και των απίθαρχων κοινωνικών κρατουμένων. Είναι καταστήματα τα οποία θεσπίστηκαν με τον νόμο 4274 το 2014 το καλοκαίρι, που ξεσήκωσε θύελλα κοινωνικών αντιδράσεων και τεκμηριωμένων αντιρρήσεων από διακεκριμένους πανεπιστημιακούς νομικούς. Και τα καταστήματα αυτά, ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χαράλαμπος Αθανασίου, λίγες μέρες πριν η κυβέρνησή του δοθεί στη λαϊκή ετιμιγορία, σπέβδει να ενεργοποιήσει, θεσπίζοντας μόλις την παραμονή των Χριστουγέννων υπουργική απόφαση για τον κανονισμό λειτουργίας τους και πραγματοποιώντας ευνηδιαστικά μεταγωγές κρατουμένων της επιλογής του τις επόμενες μέρες της πρωτοχρονιάς εκεί. Πρόκειται για μια επιλεκτική χρήση των φυλακών αυτών ως μέσων εκδίκησης και εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, στους οποίους σημειωτέων δεν συγκαταλέγονται βέβαια εκείνοι που δεν διώκονται με το άρθρο 187α του ποινικού κώδικα, όπως οι μέχρι τώρα κατηγορούμενοι για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Οι κρατούμενοι των φυλακών τύπου ΓΑΜΑ υπόκεινται σε διαφορετικό καθεστώς όσον αφορά τη δυνατότητα λήψης αδειών ολιγοήμερων από ό,τι όλοι οι άλλοι κρατούμενοι, που έχουν το δικαίωμα μετά τη συμπλήρωση ορισμένων ετών κράτησης να παίρνουν άδειες, ενώ επίσης αποφυλακίζονται σε περισσότερα χρόνια υπό όρους από ό,τι οι άλλοι κρατούμενοι. Είναι μια διακριτική επιλεκτική μεταχείριση, αντίθετη στην αρχή της ισότητας των κρατουμένων και στο σκοπό της κοινωνικής επανένταξης του σοφρονιστικού κώδικα, αντίθετη σε σωρία συμβάσεων δικαιωμάτων του ανθρώπου, η οποία αποσκοπεί μόνο και μόνο στην πειθάρχηση της κοινωνίας και στην αποστολή ενός ευρύτερου μηνύματος σε όλα τα στρώματα των εργαζομένων και της νεολαίας που αντιστέκονται, ότι η καταστολή είναι η απάντηση της εξουσίας σε όσους αντιστέκονται απέναντι στην κοινωνική εξαθλίωση και την περιστολή των υλικών όρων διαβίωσής τους, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών τους.